Ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα? Είναι ότι από το 48 και μετά κυβερνάει το δεξιό κράτος. Το 48 πήγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνει εγχείρηση στα αυτιά του που είχε πρόβλημα βαρικοΐας εκγενετής και για να ενημερωθεί για το τι θα γίνει από εκεί και πέρα στην Ελλάδα, που θα αφορούσε και τον ίδιο φυσικά. Ένας άσημος βουλευτής Σερών ανέλαβε εύνης τόσο τεράστιο ρόλο. Από εκεί και πέρα, όταν τον τοποθετήσανε πρωθυπουργό, παρακάμπτοντας τους άλλους δύο του κόμματός του, τη ΣΕΡΕ, ήταν πρωτοφανές. Τοποθετήθηκε με κοινή συνένεση των Αμερικάνων και της Φρυδερίκης και του Παύλου, του στέματος. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το σχέδιο Περικλής, που τι ήτανε, για να το συνοψίσουμε με ένα λόγο, κομμουνιστοφαγία. Έπρεπε να εξαλείψουν τους κομμουνιστές από την Ελλάδα. Ποιους κομμουνιστές? Αυτούς που ήταν στο Αντάρτικο, αυτούς που ήταν άγριοι, που αγωνιζόντουσαν για την απελευθέρωση της χώρας μας. Τους σκότωσαν, τους περισσότερους, τους πιο άγριους. Αν ξεκινήσουμε από το Βελουχιώτη και άλλους. Μετά τους άλλους τους κλείσαν φυλακή, τους βασανίσανε, τους πήγαν έξω ορία, Γιάρο, Μακρόνισο και τα λοιπά. Κάποιους τους διώξανε και τελείως εκτός Ελλάδας. Έγινε ένα τρελό ξεκαθάρισμα. Φάγανε όλους τους μαχητικούς και πραγματικούς αγωνιστές ή τους ουδετεροποίησαν, τους ξεδόντιασαν, και μετά κάποια στιγμή αναγνώρισε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Καραμαλής. Γιατί το αναγνώρισε? Επειδή ήταν καλός δημοκράτης? Μα όχι βέβαια. Το αναγνώρισε γιατί ήταν το ξεδοντιασμένο αριστερό κομμάτι. Ο Φλωράκης μετά, μην ξεχνιόμαστε, και ο Κύρκος του ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού αντίστοιχα συνεργάστηκαν με τον Μητσοτάκη το 89 και βάλανε τον Τζανετάκη στην οικουμενική κυβέρνηση πρωθυπουργό, και λες ο καπετάν Γιώτης, ο Φλωράκης, που είχε φάει κορμιά στο Γράμμο και στο Βίτσι, να συνεργάζεται με τους ταγματασφαλίτες, και όμως το έκαναν. Οπ. Καλημέρα. Και όμως το έκαναν και οι δύο. Από εκεί και πέρα, όταν ένας αριστερός συνεργάζεται με συνεργάτες των Γερμανών, με ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν να μακελευτούν οι σύντροφοί τους, νομίζω ότι είχε τελειώσει η υπόθεση στην αριστεράς στην Ελλάδα από το βρώμικο 89, που προσπάθησαν όλοι μαζί να διαλύσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Αμερικάνο. Γιατί μην ξεχνιόμαστε, το σύστημα στην Ελλάδα ελέγχεται πάντα από τους Άγγλους, οι οποίοι ήταν οι μεγαλύτεροι ευγονιστές, ρατσιστές, κομμουνιστοφάγοι. Συνεργάστηκαν με τους κομμουνιστές, με τους αντάρτες στο Γοργοπόταμο και σε άλλες επιχειρήσεις εναντίον των Γερμανών. Αλλά από εκεί και πέρα συντέλεσαν στο απόλυτο μακέλεμα των κομμουνιστών στην Ελλάδα. Από το βρώμικο 89 λοιπόν και μετά, στην Ελλάδα δεν υπάρχει αριστερό κίνημα.
Δεν υπάρχει κανενός είδους κίνημα. Αυτό το ήρθε να το επικυρώσει και η επιλογή των εκάστοτε αρχηγών τους. Ο Κωνσταντόπουλος, ο οποίος ήταν μεγαλοδικηγόρος, ο Αλαβάνος, ο οποίος είναι πάμπλουτος τινιακός ιδιοκτήτης των εξορίξεων του Τάλκη. Η οικογένειά του είχε τις εξορίξεις Τάλκη στην, πώς τη λένε αυτήν, στην Τίνο, και μάλιστα ήταν και πολύ στιγνή εργοδότες, από ό,τι γράφτηκε αργότερα. Δηλαδή φερόντουσαν άθλια στους εργάτες τους, που χρησιμοποιούσαν δηλαδή για να εξορίξουν τον Τάλκη, αυτό τον άργυλο από τα ορυχεία, για να το μεταφέρουν στα καράβια κτλ. Το ξεπερνάμε αυτό, το ότι ήταν οι χειρότεροι εργοδότες. Ήταν ένας πλούσιος βιομήχανος, ας το πούμε έτσι, και ο Αλαβάνος. Και μετά ερχόμαστε στο Αμερικανάκι, το κλασικό, τον Αλεξέη Τσίπρα, ο οποίος με τη βοήθεια του χουντοβασιλικού Πάνου Καμένου κατάφερε να πάρει την εξουσία στην Ελλάδα. Να εκλεγεί με 33%, πόσο είχε, δεν θυμάμαι. Και μία εβδομάδα μέχρι να ορκιστεί στην Ελλάδα πρωθυπουργός, ο ίδιος και η κυβέρνησή του, η κυβέρνηση της Ελλάδος, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενημερώθηκε φυσικά για το τι θα πρέπει να κάνει στην Ελλάδα. Να διαλύσει, να εξευτελίσει τους αριστερούς, να μας βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία πράγματα του είπανε να κάνει. Την αριστερά την εξευτέλισε. Την Ευρώπη όμως δεν κατάφερε να τη διαλύσει και δεν κατάφερε να μας βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς κατάφερε να εξευτελίσει την αριστερά? Μετά όμως, στη δεύτερη θητεία του, αφού υπογράψανε την συνθήκη για να ονομαστούν οι Γύφτο-Σκοπιανοί Μακεδόνες, το οποίο ήταν σχέδιο των Άγγλων, δηλαδή υλοποίησε σχέδιο των Άγγλων στο τέλος του, της θητείας του, ας πούμε, το οποίο δεν του συγχωρήθηκε βέβαια. Όπως και δεν του συγχωρήθηκε το ότι προστάτευσε τους πραξικοπηματίες, αξιωματικούς, τους Τούρκους που προσπάθησαν να ρίξουν τον Ερντογάν και που κρυφτήκανε τελικά στο μάτι, που δεν τους έκαψε ζωντανούς, τους φυγάδευσαν και πάλι. Αυτό δεν του συγχωρήθηκε από τους Αμερικάνους, γιατί εκείνοι κάναν το πραξικόπημα εναντίον του Ερντογάν, του Άγγλου Ερντογάν. Οπότε ήθελαν να τους σκοτώσουν, αφού δεν κατάφεραν να το υλοποιήσουν το τελικό πραξικόπημα. Οπότε τους θέλουν νεκρούς. Οι Αμερικάνοι αυτό κάνουν, τους συνεργάτες τους και όλοι μάλλον οι στρατοί κατοχής. Τους συνεργάτες τους στο τέλος τους σκοτώνουν. Αλλά γιατί γελιοποίησε την αριστερά, ένα από τα τρία που μπόρεσε να υλοποιήσει? Γιατί όταν μετά εγκαθίδρυσαν οι Αμερικάνοι το Μητσοτάκη με τις ψεύτικες εκλογές που κάνανε στη Νέα Δημοκρατία, που την πρώτη Κυριακή έβγαινε παμψηφίο με η Μαράκης και ξαφνικά έπεσε το σύστημα και την επόμενη Κυριακή βγήκε παμψηφίο Μητσοτάκης, μετά πώς θα μπορούσε να κρατηθεί ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα, ο γιος του Εφιάλτη, του συνεργάτη των Γερμανών, του ταγματασφαλίτη, του προδότη, του, πώς να το πούμε, του βασανιστή των αριστερών. Πώς θα μπορούσε να κρατηθεί? Μα μόνο με μια μεγάλη κρίση. Και φέρανε τον κορονοϊό και μετά φυσικά τα εμβόλια που έπαιρνε μίζα τεράστια και μας πούλησαν οι Αμερικάνοι εκατομμύρια, καλημέρα, εκατομμύρια εμβόλια, έτσι δεν είναι? Μια χαρούλα πηγή η κατάσταση.
Πώς όμως επανέρχομαι στο ίδιο, πώς εξευτελίστηκε η αριστερά. Μα φυσικά ότι πρώτος ο Αλέξης και ο Κουτσούμπας βάλανε τα μέλη τους και τους παρατρεχάμενους τους να εμβολιαστούν σε κοινή θέα. Να σηκώνουν το μανίκι και να τους χώνουν την ένεση. Πώς έγινε αυτό? Ακούσανε τον ναζιστή Θανασάκη, υπουργό υγείας, τον ναζιστή και πακιστανοφάγο, τον εβραιοφάγο και πακιστανοφάγο, που έλεγε ότι καλό ήταν να κάψουμε όλους τους Εβραίους στο Auschwitz και να αναποδογυρίσουμε τις βάρκες με τα Πακιστανά να πνιγούν στο Αιγαίο. Αυτό δεν έλεγε ο Θανασάκης, ο γιος του μεγάλου θεωρητικού του ναζισμού, του κόμματος της, πώς λέει, τι είναι, 4η Αυγούστου, κάτι τέτοιο, του αναβιωτή του Μεταξά, ας το πούμε έτσι, πατέρα του Κωνσταντίνου δηλαδή, Πλεύρη. Ο Θανασάκης λοιπόν, ο ακροδεξιός, ο ναζιστής, ο φασίστας, είπε σε όλους τους αριστερούς, πρέπει να κάνετε αυτή την πράξη και να πάρετε και πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Αυτό δεν είπε και το πήρανε. Τελευταίος ποιος το έκανε? Ο Πολάκης. Αλλά και αυτός δεν βγαίνει από την εξίσωση της γελιοποίησης της αριστεράς. Ολόκληρο γιατρό τον σύρανε να κάνει μία πράξη που δεν μπορούσε να την συνταγογραφήσει. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Τώρα βέβαια θα πρέπει να εξευτελιστεί κι άλλο η αριστερά. Δεν είναι εξευτελισμένη αρκετά με τον Κασελάκη. Όχι, 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 όχι. Όταν ακούς τον υπουργό ναζιστή και όταν ακούς τον άλλον τον υπουργό της ΕΠΕΝ, τον Βορύδη, και όταν ακούς τους ακροδεξιούς, Πλεύρη, Βορύδη, Μητσοτάκη, και συνεργάζεσαι μαζί τους, αυτό πρέπει να πληρωθεί. Πρέπει να καθαρθεί η αριστερά τελείως για να μπορέσει να βρεθεί κάποιος να ηγηθεί αυτής. Τώρα αν πάει ο Φάμελος είναι τελείως ξεδοδιασμένος, τελείως δεν έχει ούτε νύχια, ούτε δόντια, ούτε τίποτα αριστερός. Είναι ένας άνθρωπος του συστήματος και ο ίδιος. Οπότε θα μείνει ο Ανδρουλάκης στο Πασόκ και ο Φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά θα διατηρηθεί ο Μητσοτάκης μέχρι το 27 και μπορεί και πολύ μετά. Όλα εδώ πληρώνονται. Τι να κάνουμε, αριστερούλιδες του γλυκού νερού.